Εντάξει, ρε κορίτσια, έβαλα φίλτρο. Ευαρέθηκα να μακιγιαριστώ. Άλλο είναι το θέμα μου τώρα. Ο Γιώργος. Μαγείρεψες, αγάπη μου, μου λέει. Βέβαια, του λέω, καλέ μου. Κάτσε να φας. Αλλά πριν φας, θα μου πεις τι έκανες στις 4 το πρωί στο κινητό, κοιτώντας την οθόνη σου και χαμογελούσες. Κάτσε να φάμε. Έχω κάνει το αγαπημένο σου. Και ξεκίνησα. Έφτιαξα τη βάση του με μια πολύ ωραία ροζέτα την οποία έκοψα. Ήτανε ήδη μισοσπασμένη, οπότε λοιπόν εκμεταλλεύτηκα και εγώ την ευκαιρία και την τοποθέτησα στον πάτο από αυτό το υπέροχα κατά τα άλλα βάζο, αλλά είχε την τύχη να πέσει στα χέρια μου. Λοιπόν, το καπάκι θα έρθω με το υπόλοιπο της ροζέτας να το συμπληρώσω. Έχω εδώ κάνει μια προεργασία για το πώς θα τοποθετήσω τα υπόλοιπα κομμάτια της ροζέτας. Θα έρθω να τα κολλήσω, να τα ζεστάνω, όπως όλοι ξέρουμε ότι για να τοποθετήσουμε σε μια επιφάνεια η οποία δεν είναι ευθεία το ξυλόγλυπτο θέλει ζέσταμα. Έρχομαι, το τοποθετώ και ζεσταίνω. Του είχα ήδη δώσει μια κλίση πριν, οπότε τώρα για μένα αυτό είναι εύκολο να το τοποθετήσω. Αν τυχόν έχουν μείνει υπολείμματα κόλλας, με ένα πιλινελάκι μάλλον, το οποίο να είναι και λίγο νοπό, το σκουπίζουμε. Για το κάτω μέρος σκέφτηκα να κάνω μία σύνθεση από ξυλόγλυπτα η οποία θα αγκαλιάζει το, όχι όλο το κύλο μέρος του βάζου, αλλά θα έρχεται από κάτω σαν λουλούδι και θα αγκαλιάζει το στρογγυλό μέχρι εδώ περίπου. Κάπως έτσι το φαντάστηκα. Βρήκα κάτι κομμάτια που είχα λοιπόν και άρχισα να τα προσαρμόζω στο κάτω μέρος από το βάζο μου. Έχω δώσει μια τα ζέστανα και έχω δώσει μια αρχική μορφή για να μπορούν να ταιριάξουν. Θα βάλω κόλλα για να έρθω να τα κολλήσω. Τοποθετώ και θα έρθω να το ζεστάνω για να κολλήσει. Όπως βλέπετε, με το που ζεστάθηκε κατευθείαν έρχεται και αγκαλιάζει οποιαδήποτε επιφάνεια. Ωραία. Το πρώτο μου κομμάτι κολλήθηκε. Βγαίνω στο δεύτερο κομμάτι. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα έρθει να κουμπώσει. Γιατί δεν είναι και ταιριαστά τα κομμάτια. Θα πρέπει να βρω τον τρόπο πώς θα τα φέρω σε αρμονία. Το τοποθετώ ξανά και το ζεστάνω. Αρχίζει και έρχεται πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία η σύνθεση, αναδεικνύει το βάζο. Ένα τελευταίο κομμάτι, να δούμε πώς θα το ταιριάξω εδώ. Ίσως να κόψω ένα κομματάκι και να φέρω κάποιο άλλο. Είδα λοιπόν, κόλλησα και το άλλο κομμάτι. Σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμμετρία στα κομμάτια που προεξέχουν προς τα πάνω του βάζου. Η επέμβαση με τα ξυλόγλυπτα έλαβε τέλος. Δεν θέλω να βάλω άλλα, δεν θέλω να το γεμίσω. Θέλω να υπάρχει απλά μία υποψία σκαλίσματος πάνω στο βάζο μου. Γιατί κάπως έτσι θα είναι σαν σκαλιστό. Το επόμενο μου βήμα είναι να ανακατέψω λίγη aging effect του El Greco μαζί με λίγο χρώμα
ένα χρώμα που λατρεύω, τη σταμπερία, ένα υπέροχο classic grey. Έχουμε πολλές φορές χρησιμοποιήσει αυτό το χρώμα. Θα το ανακατέψω λοιπόν με το Aging Effect και θα έρθω να περάσω το πρώτο στρώμα χρώματος. Και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί φυσικά. Όπως θα δείτε, προσθέτοντας το Aging Effect του Il Greco μέσα στο χρώμα, του κάνει πιο πηχτή τη σύνθεσή του. Έρχεται και το κάνει σαν πάστα περίπου. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την ποσότητα που θα βάλετε του Aging Effect. Τώρα εγώ έβαλα αρκετό εδώ, οπότε θα πρέπει λίγο να βρέχω το πινέλο με το οποίο θα βάψω. Θα ψεκάζω δηλαδή λίγο το πινέλο μου ή θα βάλω κάπου νερά και θα δούμε, για να ξεκινήσω να βάψω. Κάπως έτσι λοιπόν θα συνεχίσει όλο το βάζω, να μην σας κουράζω, τα μποναριστά, θα συνεχίσω όλη την επιφάνεια πρώτα με αυτό το χρώμα και στη συνέχεια θα δούμε. Λοιπόν, τελείωσα με το βάψιμο και θα έρθω, πήρα την πατίνα την καφέ και την πατίνα την black από τα Majestic, τις ανακάτεψα και μου βγάλαν ένα χρώμα καφέ σκούρο, σαν το αυτό που φτιάχνουμε το Almost Black. Έρχομαι, αρχίζω και περνάω την επιφάνειά μου, η οποία είναι τώρα αρκετά άγρια, έχει γίνει με το Aging Effect. Περνάω τόπους και ψεκάζω και σκουπίζω. Δίνω έμφαση στα σκαλίσματά μου. Αφήνω τα σκαλίσματα πιο πολύ, πιο έντονα να μείνουν και συνεχίζω σε όλη την επιφάνεια. Κοιτάξτε, και χωρίς να έρθω να κάνω dry brush, έχει αρχίσει και παίρνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη απόχρωση. Και όπως βλέπετε, έρχεται και παίρνει την εμφάνιση ενός αρχαίου ταλαιπωρημένου, αυτό ακριβώς που θέλουμε να δώσουμε, ενός παλιού κομματιού. Και κοιτάξτε πως ερχόμενοι με το πινέλο μου πολύ καλά ταμποναρισμένο, με το χρώμα που είχαμε πριν, έρχομαι και ταμπονάρω στα σημεία που έχω βάψει και κοιτάξτε ένα υπέροχο χρώμα παλαιωμένου μαρμάρου που αρχίζει και παίρνει το βάζο μου. Κοιτάξτε, θα ήθελα να φαίνεται πιο καθαρά, δυστυχώς δεν αποτυπώνεται λόγω του φωτός, μάλλον δεν αποτυπώνεται ακριβώς το χρώμα το οποίο έχει πάρει το βάζο, αλλά είναι σαν να είναι ένα παλαιωμένο μάρμαρο. Υπέροχη υφή καταρχήν, αλλά αυτό που δίνει την υπέρτατη χρώμα, τον υπέρτατο χρωματισμό, είναι το ότι το κάνει σαν να φαίνεται ότι είναι ένα παλαιωμένο μάρμαρο. Συνεχίζω με τις πατίνες μου, την καφέ και τη μαύρη από τα Majestic, ανακατεμένες.
μου δίνουν ένα απίστευτο χρώμα, ένα χωμάτινο, αυτό το ακριβώς που θέλω. Όπως είπα πριν, το χρώμα που απομένει είναι σαν αυτό που αφήνει το χώμα πάνω στην επιφάνεια μιας πέτρας, του μαρμάρου, σε ένα παλιοκερισμένο, τέλος πάντων, μάρμαρο. Βλέπετε ότι δεν με ενδιαφέρει να σκουπίσω επισταμένος πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ περιποιημένα. Θέλω απλά να δείχνει σαν ένα παλιό βάζο. Σε άλλα σημεία είναι πιο έντονο το σκούπισμα που θα κάνω, σε άλλα σημεία είναι πιο απαλό. Βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η aging effect που έχουμε χρησιμοποιήσει για να μας δώσει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Γιατί αν ήταν απλά βαμμένο το βάζο, δεν θα είχε αυτή την ακριβώς την πρόσφυση η πατίνα μου. Και θα έρθω τώρα με το πινέλο μου, με το χρώμα το Classic Grey, για να κάνω από πάνω ένα υποτιθέμενο dry brush. Δεν είναι ακριβώς dry brush, θα έρθω ταμποναριστά και θα περάσω επιλεγμένα σε κάποια σημεία. Θα στεγνώσω πολύ καλά όμως λίγο την πατίνα μου πρώτα και μετά. Να είναι πουθενά ίδια κατανεμημένο το χρώμα. Δεν θέλω πουθενά να κάνω το ίδιο ταμπονάρισμα, γιατί ποτέ ένα πράγμα το οποίο είναι παλιοκερισμένο δεν έχει ομοιόμορφη κατανομή του χρώματός του. Την ίδια φιλοσοφία θα ακολουθήσω φυσικά και στο καπάκι. Αυτό το πινέλο δεν έχει χρώμα μέσα, με βοηθά όμως να κατανείμω όμορφα την πατίνα μου για να, έτσι όπως θέλω εγώ τέλος πάντων, να είναι κατανεμημένη. Στεγνώνω επίσης πολύ καλά λίγο την πατίνα μου και να έρθω να επέμβω με το Classic Green. Και ξεκινάω ταμποναριστά ξανά. Με περνάω με το ίδιο χρώμα που έβαψα αρχικά. Το υπέροχο βάζο έφτασε στο τέλος του. Θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον θα μπορούσε να σταθεί άνετα σαν εμφορέας πέτρινος, τον οποίο μόλις ανασύραμε από κάποια ανασκαφή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, το ξέρετε πάρα πολύ όσοι με παρακολουθείτε, ότι μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτού του είδους τα αντικείμενα, τα οποία φαίνονται παλιοκερισμένα από το χρόνο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας οδηγήσει και εσάς σε πολύ όμορφους δρόμους δημιουργίας.
Εσείς όμως, ό,τι και αν συμβαίνει, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γιατί η ζωή χωρίς χαμόγελο είναι ζωή ανάλατη. Φιλιά πολλά.